από το 2009 που εγκαινιάστηκε το κτίριο αυτό. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Πρώτον, όλα που λέμε τώρα έπρεπε να είχαν γίνει χτες υπόψη. Θα πρέπει να γίνει οργανισμός στο κέντρο υγείας και να προβλέπει τις θέσεις των υγειονομικών και διοικητικών υπαλλήλων που θα υπηρετήσουν εκεί. Άρα, σήμερα ο οργανισμός δεν υπάρχει, κακός που δεν υπάρχει, πρέπει να γίνει. Δεύτερο, θα πρέπει να υπάρχει ένα στενοφόρο μονίμως. Σας είπα όλα αυτά, δεν τα λέμε τώρα, επειδή ακούγονται, τα έχουμε πει χρόνια πριν, το οποίο ένα υποκατάστημα ΕΚΑΒ, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων του τριγώνου ολοκλήρου, δηλαδή της Καρδάμενας, Κεφάλου, Αντιμάχιας. Αν δεν γίνουν αυτά, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Μιλάμε για νοσοκομείο καινούριο και δεν προσπαθούμε να λύσουμε αυτονόητα θέματα που μας αφορούν σήμερα, χτες. Αυτά πρέπει να... Και απλά ένας οργανισμός για να μπορέσουν να διοριστούν οι γιατροί, νοσηλευτές και οι υπάλληλοι, ό,τι άλλο χρειάζεται. Στο πρώτο ερώτημα, να σας πω ειλικρινά, η περιφέρεια συμβάλλει πάρα πολύ στα θέματα υγείας, παρόλο ότι δεν είναι αρμοδιότητά της. Δεν μπορεί η περιφέρεια να υποκαταστήσει το Υπουργείο Υγείας. Όμως, το χρόνο της πανδημίας, στη διάρκεια, αν δεν υπήρχε η περιφέρεια, δεν θα είχαμε πετύχει σχεδόν τίποτε. Η περιφέρεια είναι αυτή η οποία από την πρώτη στιγμή οδηγήθηκε και ασχολήθηκε και με τα τεστ και με τους μοριακούς αναλυτές και με τις ειδικές κάψουλες που το ΕΚΑΒ δεν είχε. Μία κάψουλα υπήρχε και αυτή η κάψουλα τώρα θα έπρεπε να καλύψει τις ανάγκες όλης της επικράτειας. Γινότανε. Πρώτη δική μας περιφέρεια προμηθεύτηκε με 2 κάψουλες αρνητικής πιέσεως και τόσα άλλα πολλά που έχει κάνει. Νομίζω ότι πρωτοστατεί, παρά το ότι αρκετά είναι εκτός αρμοδιοτήτων της, παρόλα αυτά είναι δίπλα στον πολίτη. Τώρα, αυτό, το κέντρο υγείας δεν επανέρχομαι. Ξέρετε, είναι σταθερή η θέση και τα λοιπά. Πρέπει να λυθεί το θέμα. Ένα ζήτημα που απασχολεί την τοπική μας κοινωνία και ο προβληματισμός που αρκετοί πολίτες αντιμετωπίζουν, το αναφέρατε και εσείς, νομίζω το θίξατε, είναι κάποιοι άνθρωποι, συμπανθρώποι μας, οι οποίοι φοβούνται ή έχουν κάποιες ενστάσεις σχετικά με τον εμβολιασμό. Γι' αυτό βλέπουμε και μια κάμψη η οποία υπάρχει στη Ρόδο. Ευτυχώς η Κώστα πηγαίνει πολύ καλά. Υπάρχει μια πολύ ορθή ροή και ομαλή ροή, θα λέγαμε, στους εμβολιασμούς. Είναι πολύ ικανοποιητικά τα νούμερα. Πάνω από 25.000 συμπολίτες μας έχουν λάβει το εμβόλιο στην ΚΟ. Εξελίσσεται παράλληλα και το πρόγραμμα με την εταιρεία Pfizer στο νοσοκομείο της ΚΟΣ, στο Εμβολιαστικό Κέντρο, αλλά και στο Κέντρο Υγείας Αντιμάχιας, όπου και λειτουργεί η εμβολιαστική γραμμή Johnson & Johnson, όπου πάρα πολλοί νέοι έχουν ήδη εμβολιαστεί με αυτό το εμβόλιο. Θα θέλαμε ένα σύντομο σχόλιο και γι' αυτό, γιατί η επιδημιολογική εικόνα συνδέεται άρρηκτα με την εκστρατεία εμβολιασμού. Πώς εξελίσσεται σε κάθε νησί? Στη Ρόδο, όντως, παρά το ότι δημιουργήθηκε το Μέγα Εμβολιαστικό Κέντρο, υπάρχει μια απροθυμία, θα το έλεγα εγώ. Είναι κάτι που δεν συμβαίνει εδώ στην Κωστικό. Πάμε πάρα πολύ καλά. Όλοι οι άνθρωποι δείχνουν ένα πολύ καλό επίπεδο ωριμότητας, δηλαδή αναζητούν να εμβολιαστούν. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε ένας προορισμός τουριστικός βιομηχανία. Δεν έχουμε στην Ελλάδα, η βιομηχανία μας είναι ο τουρισμός. Και όλοι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να εργαστούν, θέλουν να είναι εξασφαλισμένοι για τους ιδίους ότι δεν θα πάθουν κάτι και κατά συνέπεια δεν θα μεταδώσουν στα παιδιά τους, στην οικογένειά τους και κατ' επέκταση στον τουρίστα που θα έρθει στην ΚΟ να περάσει διακοπές. Άρα εμείς εδώ στην ΚΟ και οι ΚΟΗ έχουν δείξει πολύ καλή συμπεριφορά, εμβολιάζονται πάρα πολύ και να σας πω ότι είμαστε και σε θέση και εμβολιάζουμε αυτούς οι οποίοι έρχονται εδώ για να εργαστούν. Δηλαδή, εύκολα μπαίνουν στην πλατφόρμα, εμβολιάζονται και δεν ταλαιπωρούνται να χρειαστεί να πάνε στον τόπο που ζούσαν πριν κτλ. Νομίζω ότι πάμε καλά, εμβολιάζονται με όλα τα εμβόλια και υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις, ενώ ηλικιακές κατηγορίες, η δυνατότητα επιλογής εμβολίου. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τα εμβόλια.
Το ότι υπάρχει μία επιφύλαξη σε κάποιους, δεν φταίνε αυτοί. Πιστεύω ότι φταίμε εμείς που δεν μπορέσαμε να τους πείσουμε. Πιστεύω ότι ένα μερίδιο το φέρουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, Αθηνών εννοώ, διότι τακτικά δίνονται κάποιες πληροφορίες και δεν ξέρω αν είναι διασταυρωμένες, επιβεβαιωμένες και όσο να είναι δημιουργούν ένα πανικό στον κόσμο. Δεν έπρεπε να υπήρχαν αυτά και πιθανόν θα ίσως να σκεφτούμε και κάποια κίνητρα που θα μπορούσαν να υπάρχουν για να αυξήσουμε. Σας λέω ότι εδώ στην ΚΟΝ δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα είναι σε άλλες περιοχές. Εμείς πάμε καλά και πιστεύω να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε έτσι ούτως ώστε να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός των κατοίκων άμεσα, γρήγορα. Σχετικά με την υποχρεωτικότητα του εμβολίου, αυτό ως άνθρωπο και ως ιατρό σας βρίσκει σύμφωνο? Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση, κλείνοντας έτσι, να αναφερθείτε και σε αυτό? Εγώ το έχω ξαναπεί αυτό, ότι θεωρώ αδιανόητο υγειονομική και μόνο νοσηλευτές, γιατροί, να μην εμβολιάζονται. Και το λέω γιατί όχι μόνο για να προστατεύσουν τους εαυτούς των, αλλά για να προστατευτούν και οι ασθενείς, οι οποίοι είναι κατηγορίες ευάλωτες, είναι κατηγορίες ατόμων που πάσχουν από ασθένειες, ηλικιακά μεγάλες ως επιτοπλίστων, οπότε το θεωρώ αδιανόητο. Εγώ θα είμαι υπέρ της τακτικής που η γειτονική μας ευρωπαϊκή χώρα εφήρμοσε εδώ και καιρό, ότι είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός σε υγειονομικούς. Στις υπόλοιπες κατηγορίες είμαι αντίθετος, όσο μπορώ να έχω άποψη κι εγώ, έτσι, διότι εντάξει. Όμως πρέπει να πιστούνε, θα πρέπει δηλαδή να έχουμε επιχειρήματα ισχυρά, ούτως ώστε να πιστεί ο καθένας.